Γεια σας παιδιά, Παναγιώτης Ραφαήλ εδώ. Σήμερα Κυριακή έχουμε ελληνική ερώτηση, ok, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Οπότε αν θέλετε να απαντήσω τη δικιά σας ερώτηση σε ένα βιντεάκι σαν αυτό, αφήστε την ερώτηση στα comments και μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι, πολύ σημαντικά, βοηθάνε το κανάλι μου. Οκ, πάμε στην ερώτηση. Λοιπόν, Richter 69, περίεργο όνομα, αλλά αυτό είναι το όνομά του, έτσι το βάφτισαν, δεν ξέρω. Η ερώτηση είναι, υπάρχουν χαμένα gains? Τι εννοεί ο ποιητής με αυτή την ερώτηση? Επεξήγηση της ερώτησης. Ξέρω άτομα που ασχολούνται με το powerlifting και μπορούν να σηκώσουν πολλά κιλά. Παρόλα αυτά, το σώμα τους μοιάζει καθημερινό. Κάποιοι δεν φαίνονται καν πρισμένοι και φουσκωμένοι. Μπορούν αυτά τα άτομα να ασχοληθούν με το bodybuilding και να πάρουν μυϊκό όγκο? Η πρόοδός τους θα είναι ελάχιστη, μιας και δεν έχουν περιθώριο να ανεβάσουν αρκετά τα κιλά τους στις ασκήσεις πλέον? Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι ναι, μπορούν να ασχοληθούν με το bodybuilding, ναι, μπορούν να αρχίσουν να αυξάνουν τον μυϊκό τους όγκο. Η πρόοδός τους δεν θα είναι ελάχιστη, θα είναι φυσιολογική. Παρ' όλα αυτά, αφού ασχολούνται με τα βάρη αρκετό καιρό για να φτάσουν σε αυτά τα κιλά, 120 κιλά πάγκο, impressive, I cannot do that. Anyways, η πρόοδός τους θα είναι κανονική, δεν θα είναι πολύ γρήγορη σαν κάποιοι που μόλις τώρα ξεκινάει να ασχολείται με τα βάρη, ok. Οπότε, αρχικά, να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι η δύναμη δεν είναι προϊόν μόνο του μη. Αν όλα τα άλλα είναι ίσα, ναι, ένας μεγαλύτερος μης θα είναι ένας δυνατότερος μης και θα μπορεί να παράγει περισσότερη ενέργεια, δύναμη. Παρόλα αυτά, το πιο σημαντικό είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτό στέλνει μήνυμα, ας το πούμε έτσι, στους μης για το πώς θα μαζευτούν, για το πώς θα γίνει το contraction και για το πόση δύναμη θα παράγουν. Επίσης, τη δύναμη βοηθάει και το leverage point, που σημαίνει ο μης, για παράδειγμα ο δικέφαλος, ok, μπαίνει εδώ μέσα στους ώμους και εδώ πέρα. Εδώ πέρα μπορεί να πιάνει εδώ ή μισό εκατοστό παραπέρα. Αναλόγως που εισέρχεται ο μης στην άρθρωση, έχει καλύτερο leverage, ok, καλύτερο πλεονέκτημα, οπότε αναλόγως το που εισέρχεται μπορεί να παράγει περισσότερη ή λιγότερη δύναμη. Επίσης, η τεχνική και η συνήθεια, ok, ο πάγκος ή το κάθισμα ή το deadlift, όσο περισσότερο το κάνεις, τόσο καλύτερο γίνεσαι σε αυτές τις ασκήσεις και όσο καλύτερος γίνεσαι, τόσο περισσότερα κιλά μπορεί να χειριστεί το σώμα σου, ok, να ελέγξει το σώμα σου. Οπότε αν κάποιος κάνει 3 φορές κάθισμα την εβδομάδα, θα δυναμώσει πιο γρήγορα σε σχέση με κάποιον που κάνει 1 φορά κάθισμα την εβδομάδα. Μιλάμε για δύναμη, ok, όχι για αύξηση μυϊκού όγκου, για πρίξηματα, για να μεγαλώσει ο μυς. Τώρα, το κύριο ή τα δύο κύρια που πρέπει να κάνει κάποιος για να αυξήσει τον μυϊκό του όγκο είναι να κάνει προπόνηση υπερτροφίας, κυρίως από 6, καλύτερα 8 με 12, 15 επαναλήψεις εκεί μέσα, σχετικά μικρά διαλύματα για να μην επιτρέπει στο μη να ξεκουραστεί πάρα πολύ πριν το επόμενο σετ, και να τρώει σε surplus, okay? Το πιο σημαντικό είναι να τρώει σε surplus, δηλαδή περισσότερες θερμίδες να μπαίνουν από ό,τι βγαίνουν, ok? Βγαίνουν πώς? Όταν πας τουαλέτα και με όλες τις κινήσεις που κάνεις, όλες τις λειτουργίες του σώματος, τι έχω το γαμό, ξοδεύεις ενέργεια, δηλαδή θερμίδες. Αν τρως παραπάνω από αυτή που ξοδεύεις, αυτή είτε θα γίνει λίπος είτε θα γίνει μυς αναλόγως στην προπόνηση που κάνεις, ok? Οπότε προπόνηση υπερτροφίας και surplus. Μπορεί κάποιος να δυναμώνει καθώς τρώει σε maintenance, ok? Maintenance είναι η διατήρηση, δηλαδή τρώμε, όσες τρώμε τόσες βγάζουμε, ok? Όταν τρως σε αυτό το επίπεδο θερμιδών, μπορείς να δυναμώσεις αναλόγως πάλι της προπόνησής σου, γιατί όπως είπαμε η δύναμη δεν είναι μόνο προϊόν ενός μεγαλύτερου μη, ok? Μπορεί να γίνεσαι καλύτερο στην άσκηση, μπορεί το μυϊκό σου σύστημα να ενεργοποιεί καλύτερα τους μυς, οπότε δυναμώνεις. Παρ' όλα αυτά δεν μεγαλώνεις, δυναμώνεις, ok? Οπότε για να μεγαλώσει κάποιος, surplus και προπόνηση υπερτροφίας. Εγώ, όπως βλέπετε ή όπως μπορεί να έχετε παρατηρήσει αν βλέπετε αρκετό καιρό το κανάλι μου, έχω διαστήματα που συγκεντρώνομαι λίγο περισσότερο στη δύναμη, οπότε δίνω μεγαλύτερη βάση στις βασικές ασκήσεις, και έχω διαστήματα που συγκεντρώνομαι πιο πολύ στην υπερτροφία, ok? Τώρα, ο λόγος που το κάνω αυτό είναι πρώτον για να έχουμε μια ποικιλία στην προπόνησή μας, okay, και δεύτερον, αν είμαι πιο δυνατός σημαίνει ότι μπορώ να κάνω υπερτροφία με περισσότερα κιλά, okay. Όταν συγκεντρώνεσαι να ανεβάσεις δύναμη, δυναμώνεις πιο γρήγορα από ότι όταν κάνεις απλά υπερτροφία. Ελπίζω να βγάζει νόημα αυτό, okay, γιατί όταν κάνεις υπερτροφία 8 με 12 επαναλήψεις, ναι, θα παίρνεις
τα κιλά ίσως ανεβούν σταδιακά, αλλά όταν ο στόχος σου είναι να ανεβούν τα κιλά και παίζεις από μία ή από δύο μέχρι 5-6 επαναλήψεις, δυναμώνεις λίγο πιο γρήγορα. Αφού δυναμώνεις λίγο πιο γρήγορα, μετά στην υπερτροφία είσαι πιο δυνατός, μπορείς να βάλεις περισσότερα κιλά, περισσότερη επιβάρυνση στο μη, περισσότερα gains, κάπως έτσι, ok. Επίσης, πολύ σημαντικό και παραλίγο να το ξεχάσω, αλλά δεν το ξέχασα, η επιβάρυνση στο μη, ok, ας πούμε στο στήθος, δεν έρχεται μόνο σε όλους τους μυς, ανεξάρτητα στήθος, η πόδια ή τα πάντα, δεν έρχεται μόνο από το πόσα κιλά σηκώνεις, αυτός είναι ένας παράγοντας, μία μεταβλητή που επηρεάζει την επιβάρυνση, ok. Μπορούν δύο άτομα να σηκώνουν τα ίδια κιλά, αλλά αυτός κάνει μικρότερα διαλύματα, μεγαλύτερη επιβάρυνση, ok. Σηκώνουν τα ίδια κιλά, αυτός κάνει περισσότερες επαναλήψεις, μεγαλύτερη επιβάρυνση. Σηκώνουν τα ίδια κιλά, αλλά αυτός κάνει και ένα superset, δηλαδή κάνει και push-ups μετά από τον πάγκο. Οπότε έχει περισσότερη επιβάρυνση. Όλα παίζουν ρόλο, ok. Οπότε για μυϊκή ανάπτυξη, για μυϊκό όγκο, τρώμε σε surplus και κάνουμε έντονες προπονήσεις στο hypertrophy window, δηλαδή 8, 6 με 12 με 15 επαναλήψεις, ok. 6 με 15 επαναλήψεις. Αυτά ήθελα να πω, ελπίζω να κάλυψα την ερώτηση. Όποιος θέλει να απαντήσω κάποια από την ερώτησή σας, αφήνετε στα comments την ερώτηση και ό,τι άλλο θέλετε να αφήσετε. Μην ξεχνάτε like γιατί βοηθάει το κανάλι μου και εγγραφή αν δεν έχετε ήδη εγγραφεί στο κανάλι μου. Αυτά, τα λέμε την επόμενη φορά, αύριο δηλαδή, γεια σας.